το πλαίσιο των δράσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για το κρίσιμο κοινωνικό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Προχωράμε λοιπόν στη διοργάνωση αυτή τη φορά μιας διαφορετικής εκδήλωσης που αφορά ένα περίπατο αγάπης. Ένα περίπατο με θετικά μηνύματα για την οικογένεια, την οικογενειακή ενότητα και τελικώς για τις συνθήκες ειρήνης και γαλήνης στο οικογενειακό περιβάλλον. Ούτε πόλεμο να είχαμε. Συνθήκες ειρήνης και γαλήνης που τα λέμε σε περίοδο ειρήνης για τα δικά μας τα νοικοκυριά, τις δικές μας τις οικογένειες. Και τι πιο όμορφο και αληθινό, κυρία Δουλγεράκη, από το γεγονός αυτά τα μηνύματα αγάπης να υπάρξουν ως έκφραση μικρών ή μεγαλύτερων παιδιών, των μαθητών της πόλης μας και ανάδειξή τους σε μια δημόσια διαδρομή. Η απόφαση αυτή πάρθηκε με τη σκέψη να δοθεί η δυνατότητα στα ίδια τα παιδιά να ζωγραφίσουν αυτό που νιώθουν και αισθάνονται ως δεμένη οικογένεια ή την επιθυμία τους για το πώς θα ήθελαν να είναι οι σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας, βάζοντας μπροστά έννοιες όπως το νιάξιμο, η εμπιστοσύνη, η καλοσύνη, η κατανόηση, ο σεβασμός, το μοίρασμα. Είναι μια προσπάθεια δηλαδή που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό προκειμένου οι μαθητές να καταφέρουν να σας περάσουν όλα αυτά τα μηνύματα, δηλαδή και να ζωγραφίσουν και μηνύματα να στείλουν, θέλετε να πείτε, κύριε Σαριδάκη. Ακριβώς, ναι. Είναι τα σημεία της εκδήλωσης περιλαμβάνουν σαφώς τον περίπατο αγάπης με σημείο εκκίνησης στην πλατεία του Αγίου Μηνά. Τι ώρα ακριβώς, για να ξέρει είναι και ο κόσμος που μας ακούει. Είναι το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 11 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, ο περίπατος αγάπης λοιπόν περιλαμβάνει σημείο εκκίνησης και συνάντηση του κόσμου στην πλατεία του Αγίου Μηνά και κατόπιν μέσω των οδών Αγίου Μηνά, Καλοκαιρινού, Ήδης, Δικαιοσύνης, κατάληξη στην πλατεία Ελευθερίας. Λοιπόν, κατά την εξέλιξη του περιπάτου θα έχουμε ανάδειξη των γραπτών μηνυμάτων ή σχεδίων που θα έχουν προετοιμάσει οι μαθητές από τα σχολεία τους και στη συνεργασία με τους δασκάλους και τους καθηγητές τους. Παράλληλα θα έχουμε απόδοση μελωδιών από τους μαθητές του μουσικού σχολείου που θα συνοδεύουν μουσικά τον περίπατο. Επίσης θα υπάρξει συμβολή του καλλιτεχνικού σχολείου με ένα ειδικό θεατρικό δρόμενο στο τέρας του περιπάτου στην πλατεία Ελευθερίας. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο θέλουμε να προσκαλέσουμε πάλι ξανά μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και σαφώς όποιο άλλο πρόσωπο επιθυμεί να είναι μαζί μας, ώστε να γίνουμε μια μεγάλη και ζεστή αγκαλιά, θα έλεγα, και να στείλουμε έτσι ένα μήνυμα ελπίδας απέναντι σε κάθε τι νοσηρό και να στείλουμε όλοι μαζί ένα δυνατό μήνυμα αγάπης. Οικογενειακή ειρήνη, είπε και γαλήνη, εμένα αυτές οι λέξεις δεν φεύγουν από το μυαλό μου έτσι όπως τις τοποθετείτε, τις οριοθετείτε μέσα σε αυτή την κουβέντα. Και ως κοινωνικός λειτουργός, κύριε Σαριδάκη, τα μηνύματα τα οποία παίρνετε ότι, ή τα μηνύματα τα οποία θα μας στείλουν τα παιδιά και μαθαίνετε εσείς, ποια ακριβώς θα είναι. Τώρα, στο κομμάτι αυτό με τα μηνύματα των παιδιών, θέλουμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί ή εμπόδια στα μηνύματα και γενικότερα βέβαια στη δράση αυτή. Εξάλλου, κυρία Δουλγεράκη, η ίδια η θετική και η υγιής αγάπη δεν επιδέχεται όρια και δεν εγκλωβίζεται σε καλούπια. Τι ωραία που το λέτε. Μια προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει από εσάς, από την Αρχιεπισκοπή Πεκρήτης, από εσάς προσωπικά, κύριε Σαριδάκη, από την προηγούμενη χρονιά, με αυτές τις περίφημες τις δράσεις, τις ομιλίες, την ενημέρωση από ειδικούς μέσα στα σχολεία, γιατί δεν είναι κάτι που θα κάνει ένας ιερέας και ένας κοινωνικός λειτουργός. Εδώ υπάρχει μια πολύ πολύ μεγάλη συνεργασία με πάρα πολλούς φορείς, τοπικούς φορείς εδώ στο Ηράκλειο, προκειμένου να υπάρξει αυτή η ευαισθητοποίηση. Ναι, σαφώς στην προσπάθεια αυτή, κυρία Δουλγεράκη, δεν μπορευόμαστε μόνοι μας, γιατί ως γνωστόν, καθένας μόνος του δεν μπορεί να πετύχει απολύτως τίποτα. Από την αρχή είναι μαζί μας και μας τιμούν με τη συνεργασία και τη συμμετοχή τους αρκετές κρίσιμες υπηρεσίες, αρχές και φορείς του τόπου. Που εμπλέκονται σε όλο αυτό το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας. Ναι, που εμπλέκονται ακριβώς. Είναι αρμόδιες ακριβώς το κομμάτι αυτό. Όπως είναι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης που έχουμε και την άμεση σύνδεση λόγω των σχολείων, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων που υπάρχει στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο και επίσης υποστηρίζεται και από πολλές άλλους φορείς, δεν ξέρω τώρα αν έχουμε χρόνο
για να αναφερθούν όλοι. Σαφέστατα, να το κάνετε. Είναι μια προσπάθεια η οποία στηρίζεται ή υποστηρίζεται από τόσους ανθρώπους και αξίζει αυτοί οι άνθρωποι να μνημονευθούν για αυτή την οικογενειακή, όπως τη λέτε εσείς, ειρήνη και γαλήνη. Ναι, η προσπάθεια επίσης υποστηρίζεται από το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, το Ιατρικό Σύλλογο επίσης, το Σύνδεσμο Γυναικείων Σωματείων, το Χαμόγελο του Παιδιού Ηρακλείου, καθώς και το ΕΚΑΒ Κρήτης. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χορηγός της εκδήλωσης είναι το Αστικό Κτέλ Ηρακλείου και χορηγός επικοινωνίας όλων των κοινωνικών δράσεων που αφορούν την καμπάνια αυτή είναι ο όμιλος της Κρήτη TV, που πάντα είναι δίπλα στις δράσεις αυτές της Αρχιεπισκοπής ως χορηγός επικοινωνίας και στηρίζει την προσπάθεια πραγματικά με αυτήν την ξεχωριστή ευαισθησία που διακρίνει και τη διοίκηση του ομίλου και το ανθρώπινο δυναμικό. Και με μια παραγωγή ταινίας που, που είχε πέρυσι έτσι είχε προηγηθεί και προβαλόταν σε όλες τις εκδηλώσεις, που πραγματικά τσάκιζε κόκαλα και είχε ευαισθητοποιήσει, είχε ταράξει, είχε αφυπνήσει ακόμα και τους ίδιους τους ανθρώπους οι οποίοι μετέχουν σε αυτή την παραγωγή, καθώς το μήνυμα που περνά αξίζει κάποιος να το δει, αξίζει να το ακούσει, έστω και ένας να ακούσει, νομίζω θα είναι προς όφελος. Μα αυτό ακριβώς, αυτό έστω και ένα τέτοιο περιστατικό να καταφέρουμε μέσα από τις δράσεις αυτές, από τις ομιλίες, από τον περίπατο της αγάπης και από την ταινία μικρού μήκους, έστω και ένα περιστατικό να καταφέρουμε να αποτρέψουμε, να το θέσω έτσι, ή να προλάβουμε, θα είναι κέρδος. Θεωρώ και όφελος για όλη αυτή την προσπάθεια. Κύριε Σεριδάκη, από την περσινή την δραστηριότητα, τι είναι αυτό το οποίο έχετε αποκομίσει? Ξέρετε, πραγματικά υπάρχει, επειδή ξεκινήσαμε πέρυσι την προσπάθεια αυτή, έτσι δειλά-δειλά θα έλεγα, υπήρχε ένας δισταγμός στην αρχή και από τη σχολική κοινότητα και από τους γονείς σχετικά με αυτές τις ομιλίες, επειδή ξέρετε το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Παρόλο που έχει προχωρήσει και έχει εξελιχθεί στο κομμάτι της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, παραμένει ακόμα έτσι αρκετά κλειστό, θα έλεγα. Έτσι ξεκινήσαμε, υπήρχε ένας δισταγμός την προηγούμενη χρονιά, που σιγά σιγά προχωρώντας, νομίζω ότι αυτός ο δισταγμός φεύγει, απομακρύνεται και υπάρχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς και από τους γονείς. Και το παρατηρώ φέτος, που με την επαφή που υπάρχει λόγω τώρα της δράσης αυτής με τον περίπατο αγάπης, μας προσκαλούν και ήδη έχουμε ανοιχτές προσκλήσεις από αρκετές σχολικές μονάδες ώστε να πραγματοποιηθεί κάποιο τέτοιο είδους ομιλία στα σχολεία τους. Ανοίγουν πόρτες και παράθυρα, θέλετε ακριβώς, να πείτε, έτσι, να μάθουν να μιλούν. Οι ίδιοι, κυρία Δουλγεράκη, ζητούν να ενημερωθούν. Δηλαδή έχουν απορίες από τα πιο απλά πράγματα. Το πώς μπορείς να διαπιστώσεις τη συμπεριφορά πάνω ή στο σώμα πάνω που φαίνεται ενός παιδιού την ενδοοικογενειακή βία. Κυρία Δουλγεράκη, μην ξεχνάμε ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι οι πρώτοι που έρχονται σε επαφή, παράδειγμα, με σημάδια ή σημεία κακοποίηση σε ένα παιδί και βλέπω παρατηρώντας και τη συμπεριφορά του ή κάποια άλλα σημεία. Μακάρι όλοι πραγματικά να ευαισθητοποιηθούν, γιατί εμείς το χάλασαμε το πράγμα, άρα εμείς πρέπει να το αλλάξουμε με τη δική μας την δράση και όποιος εύκολα και έγκαιρα το καταφέρει είναι το καλύτερο. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους στο κομμάτι αυτό. Και πραγματικά ακούμε πολλές φορές ότι μα καλά δεν έχετε κουραστεί να γυρνάτε από σχολείο σε σχολείο μιλώντας για την ενδοοικογενειακή βία ή να ακολουθείτε συνεχώς δράση για το θέμα αυτό. Εμείς η απάντησή μας είναι ότι ο αγώνας και η προσπάθεια για το καλό, για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κόσμου δεν μας κουράζει. Αντιθέτως, θεωρώ ότι αποτελεί καθήκον και ευθύνη μας. Ό,τι χαλάσαμε εμείς οι ίδιοι, ό,τι πράξαμε ανάποδα εμείς οι ίδιοι, νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να καταφέρουμε και να το μετατρέψουμε σε όφελος των δικών μας των παιδιών, σε όποια θέση και αν βρισκόμαστε μέσα σε μια οικογένεια. Τελεία. Αυτή είναι η απόψη μου. Λοιπόν, το ραντεβού με το στείλε μήνυμα αγάπης. Σάββατο, 5 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, σημείο συνάντηση στην πλατεία του Αγίου Μινά και κατόπιν εξέλιξη στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Με αποκλειστικό. Και ελπίζουμε έτσι να είναι να στείλουμε ένα δυναμικό μήνυμα αγάπης και να καταφέρουμε μέσα τον περίπατο αυτό το συγκεκριμένο μήνυμα να φτάσει σε κάθε
γωνιά της πόλης ή να το θέσω σε κάθε σπιτικό του Ηρακλείου. Με αποκλειστικό χορηγό επικοινωνίας στο Ρόμουλο της Κρήτη TV. Να είστε γερός, να είστε δυνατός και εσείς κύριε Σαριδάκη, καλημέρα σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και για τη στήριξη.